ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Και είμαι μετά από αυτό το πολύ ωραίο intro, σας καλωσορίζουμε και επισήμως στην 10. Αν ξέρετε για μία ακόμα φορά και την πρεμιέρα της Master μεταξύ Golden State, Cosmos και Brokers. Θα πούμε μέσα στα στουδιά 3 άτομα του Καφρίτσα. Σας πήρα από τα μούτρα το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που είναι αντιμέτωπες θα είναι αντίπαλες στη Master. Brokers παίζουν το δεύτερο του παιχνίδι. Μόλις ένα 48ο που έρχονται από νίκη επί των Zero Pointers για το θεσμό του κυπέλου. Έχουν δύσκολο έργο απέναντι στους ελληπείς μεν πολύ αξιόλογους The Golden State. Κάτι που έκανε καλό παιχνίδι πριν από ένα 48ο. Με επιβεβαιώνει μόλις τώρα και το πρώτο καλάθι είναι γεγονός. Μικίδη. Ρίχνει τώρα. Ακρογωνία η λύθη αμφότερη για την επίθεση αλλά και την άμυνα των Golden State. Γιωβάνης, ο οποίος δεν μας έκανε την τιμή απόψε να είναι στην pre-game συνέντευξη, τον πρόλαβε ο Ρίκη. Ρόζης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός στα 5 δευτερόλεπτα, χάσει την μπάλα του Κινίδη. Ρίξε τα τρέκ και πέτυχε ο Γιωβάνης, θα κερδίσει το πρώτο φάουλ της βραδιάς. Και αυτός που ορισμένες πολύ καλές πάσεις στο προηγούμενο παιχνίδι πήγανε straight στα highlights. Έχουν δύο της πρεμιέρας των Brokers στο κύπελο. Βρένις. Να πάρει ο γάτος από τον Κιζινίδη. Δεν έκανε το φάουλ. Τώρα είναι η σειρά των Golden State να τρέξει. Ένα πολύ ωραίο play πάει να βγάλουν Ρίκ και Καφρίτσα. Δεν τα κατάφεραν. Ένα ακόμα σέξι προς street basketball το πλήρες στο πρώτο ένα παρακάτι λεπτό. Κιζινίδης μέχρι μέσα με το lay up. Αυτή την πάρα στο καλάθι για το 0-4 διπλασιάζοντας τους πόντους των Brokers. Κύριε. Παίρνει το σκηνή από τον Ρίκη, στέκεται και εκτελεί και είναι εύστοχος. Πρώτο καλάθι και για τους εκεί της τώρα. Ο κύριε πλήζει και λίγο στην επαναφορά. Κινήτης. Ψηλή πάνω λέει χαρακτηριστικά για να το δώσει ο Ρόφιλος και γάτος δίνει την επιλογή. Αλλαγή στο screen, ψηλότερος γκόλις τώρα πάνω στο χειριστή. Γάτος. Ήταν καλό πάση game τώρα όμως κάτι έκανε μια προσποίηση. Ο Ρόφιλος και πάλι στους για τρεις με κύριε δεν ήταν πάνω στο παρκός. Παίρνει τον τρίποντο. Δεν το πλήρωσε, Καφρίτσας. Ήρθε τώρα. Έχει να δημιουργήσει η ρήγμα, συντέχεται. Έχει βάσει τον Γιωβάνη στις για 3, σάρθω με το πρώτο κάτω στο rebound. Γιωβάνης κυνηγάει το τρίποντο και όταν του βγαίνει για τα καλά. Ο Σκάκης. Θα προτέσω παίρνει στο Ρίκη, το θέτει στα πόδια. Ρίκη παραμένει κολλημένος πάνω του, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμή, δεν έχει δει κάποιο screen. Έτσι για δευτερόλεπτα. Μπαίνεις. Κάποιος θέλει να γυρίσει, χρησιμοποιεί το κορμί του, παίζει φύγει κλικές από το παιχνίδι, φλέξε από τον Γιωβάνη. Ο κύριος χειροκροτά, εκεί και οι άμυλοι έχουν 4 δευτερόλεπτα ακόμα οι μοβ. Γιωβάνης στην επαναφορά, Γιωβάνης πιέζει πάρα πολύ. Κάτω, είναι το κύριο παίρνει στον Γκόντι, που κάνει βήματα. Εκεί και ολοκληρωμένα η άμυνα, με τους Golden State. Και άλλα συμβούν τον Μπεκίρη. Πώς θα κατεβάσει τώρα την μπάλα για τους Στέικ. Γκόλις του δίνει το screen. Αλλαγές όστρος αυτός του για 3 Καφρίτσας από τη γωνία. Είναι άστρος και αυτός πολύ ψηλά. Θα μαζέψει παραλίγο το επιθετικό rebound ο Γκόλις. Δεν το κάνει τελικά. Και αυτή είναι για τους Golden State. Μπεκίρη στην επαναφορά. Καφρίτσας. Screen προς του πάρει μπάλα, Ρίκη. Έπεσε κάτω, δεν έχει πέσει την παράβαση. Ο Γιωβάνης θα πάρει ένα ακόμα στα 10 δευτερόλεπτα και τώρα είναι εύστοχος. Πέσε 4-5 σερί πόντι των Golden State σε απάντηση των δύο καλαθιών των Brokers. Σερί κι αυτά. Και Κινίδης. Στάξης από τη γωνία. Παίρνει τον Ρίκη. Ρίξοκίνδυνη πάση, η οποία περνάει στην γωνία. Για να κύβει για 3 τώρα άστοχος που κυνήγει σε μικρό rebound Ρίκη και θέλει να τρέξει και να οργώσει το γήπεδο σαν τρακτέρ, έχει κερδίσει το φάουλ. Ο κύριε έχει πει παρατήρηση.
ξεκινήσει το νούμερο 12 λίγο ώρες. Εκείνη την επαναφορά, ο Φίτσας. Πάλι Μπεκίρι στις 4 για τους Golden State. Κόζης μια αρχικίνηνη πάσα. Στον Αμπεκίρι σου πια 3 στην άσογος. Κόζης μάζεψε παίκτες πάνω του. Ρόπουλος. Τέτοιο συνδυασμό σε έσοδο, ξέρετε. Λουκάκης. Τεχνίδης. Λουκάκης για να κλείσει το πάλι. Κάτω θα περάσει μέχρι μέσα, είναι άσοχο και το rebound. Είναι πριν το foul, Ρίκη, ο ρουκωτής από όπου σκαφτεί. Πάσα υπέροχη στον Μπεκίρι, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Από χίλια κύματα πέρασε αυτή η πάσα. Σέρφαρε στην αντίπαλη άμυνα, πέρασε ανάμεσα από παίκτες. Τυρκινίδης. Μένει στο Γιολβάνι, πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και στην άλλη πλευρά αμέσως μετά την προηγούμενη φάση, 7-6. Όλοι σε ένα φάουλ έχει γίνει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το κύριε Ρίκη τώρα στέκεται και εκτελήσει για 3. Είναι άστοχος, το κυνήγει στο rebound και δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο. Κυνήγης. Καρόπουλος απέναντι στον Γκόζη στα 15 δευτερόλεπτα. Μουσάκης. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τετράλεπτο, πώς δεν πέρασε κιόλας ο χρόνος. Δεν πέρασε την δεκαετία. Το Ρόπουλο σου πια 3 απέναντι στον Κόζη. Είναι άστοχος γάτος. Πάει πάρα πολύ δυναμικά, αλλά είναι ο Ρίκης πιο γρήγορος. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πέρασε coast to coast. Απέναντι στον Ρόπουλο. Κάποιος στο rebound ο παίκτης των Golden State. Ποιος έχει φορέσει τη φανέλα και τη Μάντσεστερ και τον Σικάριο. Στην Κινίδη. Πάει μέχρι μέσα. Έχω την μπάλα και πάλι από το συνήθι ύπο από τον Ρίκη Στεάι. Ποιος θέλει να οργώσει και πάλι το γήπεδο. Κινίδη ιδανικά έχει κερδίσει. Φάουλ από τον Γάτο. Έχουμε φάουλ για τους Μπρόουτσες στην κρατήρα και έχουμε και αλλαγή. Γκόζης περνάει στον Πάγκο, Γιαννούσης περνάει στη θέση του, ενώ ο Μαυρομανώλης επίσης εκπρόσωπος τύπου των Μπρόουτσες έχει σηκωθεί από τον Πάγκο. Δεν περνάει εδώ. Ο κύριε, άνοιξε με τον Γιαννούση, ξαναπήρε, πήρε το screen και την μπάλα από αυτόν και εκτελεί και στοχή. Είναι mid range. 11-6 έχει δημιουργηθεί time out. Έχουν καλέσει οι Brokers βλέποντας τη διαφορά τους 5 πόντους. Έχοντας άρχισε αυτές τις μπάλες στην επίθεση. 5 και 16 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά. Την αναμέτρηση από το κλειστό της 10. Πρώτη κατοχή έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Brokers. Είναι για αυτούς οι οποίοι έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα. Σημάτησαν έναν κύκλο στον πάγκο. Έλεγαν πράγματα με ιδιαίτερη μυστικοπάθεια. Μοστάκη πήρε τον γάτο του για τρεις με τα μπλό. Είναι άστοχο στο εξαιρετικό rebound από τον Ρόπουλο. Και συνήθω τώρα. Το μαδένι πάει μόνο του μέχρι μέσα. Παραμείνει να αλλάξει το φάουλ και έρχεται το φάουλ από τον Γιάννη. Και έχουμε εντύπωση. Πράγματι. Είναι για δύο βολές. Κύριο, συμβάνει τώρα σε ρόλο 2. Να δούμε. Σε Άι. Ενώ στις δίνει μάχες με τον Γκάτο, είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ματσάπ του πια 3 είναι άστομο που συμβάνει. Τον Γκάτο να περάσει εκτός μετά από την εξήγηση του Γιαννούση με τον Γκάτο. Κατοχή είναι για τους Golden State. Ρίκη περνάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Βρέμις περνάει εντός. Πρώτη φορά στο Μαρτιέ και ο Λβάνης έκανε μια προστήση. Κρατάει μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα της Κινίδης απέναντι του. Τώρα Μαβέλης ανεβαίνει απλά στο screen και πάνω στο screen έπαιξε άμυνα του Κινίδης 3 δευτερόλεπτα. Μαβέλης κάνει το ίδιο γυρίσει απέναντι την μπάλα σαν προσευχήνη μετά για Νέσης. Θα στόχισε η σειρά των Brokers τώρα να βγάλουν την άμυνα. Τον Γάτο, όμως χάκι τώρα.
Ο Σεβάστης του Παλιγάτος γύρισε απέναντι στο γενούς, έκανε μια προσπίση, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Γιάννος ο Γιάννος κέρδισε κατοχή απέναντι του, τώρα κέρδισε ο Γάτος φάουλ απέναντι σε αυτόν. Μεγάλη μάχη των ψηλών στις τελευταίες δύο φάσεις. Άσε την πρώτη βολή. Το Γάτο. Είστε αρκετά αριστερά από το... από το κέντρο της γραμμής. Περάσει αλλαγή. Αντζελίκης περνάει στον πάγκο, κολοκοτρώνει και αυτός έκανε πολύ καλό σύνδεση. Μάλιστα βγήκε Νόβι με MVP στην πρώτη αναμέτρηση. Όχι, δεν συγκεί το 12 λέει από τον πάγκο των Golden State. Καλά δείτε φάρο από τον Μπεκίρη, προσωπική ενέργεια. Ο Δρόνης, ο Γάτος τώρα, ο Θρόβλος δίνει πολύ μεγάλη μάχη, θα πάρει τώρα την μπάλα. Θρόβλος δεν θα γυρίσει τελικά, θα δίνει στην πάση του Δρόνης. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μετρήσει, αν έμπαινε είναι χαμηλά το φάουλ. Κάτω το φάουλ, ναι, για ένας από τον άλλον. Ξαναχτεί ρομαντικά. Σε κοίτα παίρνει σε δύο παίκτες του Θρόβλου, είναι άνθρωπος με λιγότερο rebound ενός της. Ο Κύρης στις τρίπλες, έχει πάρει πάνω του μετά την τελευταία προσπάθεια. Παραλίγο να χάσει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι εκεί πέρα για πολύ. Ο Μαυρίδης παραλίγο να χάσει και αυτός ο Νομοσχάκης, ο Γιωβάνης. 10 δευτερόλεπτα, τι έγινε ρε παιδιά με την άμυνα των Brokers. Κοιτάξτε πώς βάζουν χέρια πάνω στην μπάλα, την οποία θα περάσει εκτός και είναι για τους Mob. Άμυνα φυσικά λείπει πάνω στην μπάλα. 14 λεπτά double score στο πιστό της 10. Πετσινίδης Γάτος δίνει τον κολοκοτρώνη. Θα πάρει από αυτόν, πάει μέσα. Να βρέμεις κάνει το φάουλ. Ο Κόμπλος έχει ζητήσει time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια. 2:54 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο κλειστό της 10 έπειτα από time out. Κάτος έχει κερδίσει πολλές. Να στο γοθεί πρώτη. Τρεχούμε μόλις από τον πάγκο παρά λεπτά. Δέκα τέσσερα οκτώ. Ο Κύρι πέσει λίγο νησπότα, αλλά δεν νομίζω να αργήσει να ξανανέβει. Παρά το γεγονός που παίζει με σέτε και τη Σιμίδη. Γιωβάνης για τρεις με δύο χέρια σηκώσει τη Σιμίδη για να του κόψει την φόρα με τον άλλο τρόπο. Αστόχησε ο Γιωβάνης. Έχει το ρυθμό του νερού των 6.55. Ευτυχώς για τους Brokers. Γιωβάνης θα ρίβασε την μπάλα, μια προσθήκη πάει μέχρι μέσα. Ο Γάτος είναι άνθρωπος ψηλά τον ψηφικό rebound απέναντι σε δύο παίκτες ο Ψαρόπουλος. Πετσινίδη τώρα σε μια σκληρή είναι άσχημο και παραπερνάει πάνω από τον ταμπλό. Ρίχτη περνάει εντός με τον εντολή του Βρακόπουλου. Ποιος θα τραβήξει στον πάγκο τον Γιωβάνη. Μάλιστα. Ανανεώνεται ο χρόνος στα δευτερόλεπτα. 24. Ρίχτη. Έτσι από τον Γιαννούση, ένα ακόμα του δίνει ο άλλος ψηλός. Δεν παίζει σε θέση 5 για 3 καμπίτσες, είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάνω εδώ κάτω.
Βάνεις τώρα. Βγάτος χέρι με χέρι. Θα είμαστε μέσα στο κολοκοτρόνι. Θα αφήνει με περίτεχνο τρόπο την πάρα στο καλάθι. Στέλνει στην επαναφορά. Κάτι λέει πέρα συνομωτικά θέλει κάτι που τον Γιαννούση. Ρεύει κέντρο. Ρεάει πάει μόνος. Μέχρι μέσα κόντρα σε σχεδόν όλη την αντίπαλη άμυνα. Σε πια τρεις με κύρι. Άστο όπως εμπλήσει. Πάει μπάου Γιαννούσης. Αφήστε το Hasselbein, θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Τιμπινίδη και πάλι. 4-10 έχουμε πολύ και 14 πόντους. Εδώ και αρκετή ώρα η Golden State. Μέχρι μέσα και πάλι με μια ακόμα προσπάθεια είναι άστοχος. Ο Κολοκτρόνης ο Πέλεξης 4 πόντους ο Βάρης έχει την μπάλα. 4-5 τον περικύκλωσαν. 4 κυκρινό μαύρο. 5. Κύριε, αφήστας. Γύρισε ο Γάτας, έχει ανέβει πολύ ψηλά για να παίξει άμυνα πάνω σε αυτόν. Θα παίξει στα πόδια, ο Καφρίτσας κάνει το φάουλ ο Γάτος, πήγε να σμπρώξει την μπάλα πίσω από αυτόν. Όχι επισκοπού αν κρίνουμε από την αντίδραση του φάουλ. Δεν και πρώτα δούμε να πεις φάσεις. 5-4 πραγματικά. Ακούτησε την επαναφορά. Για 9 δευτερόλεπτα για την Golden State. Σε Άι. Πρέπει να το σημείο τον Γιαννούση. Γιαννούση παίρνει τώρα στα 10 τον Μπεκίρη. Βρίζας, καθή πάσα. Ο Δέντς θέλει να γυρίσει, θα το κάνει κόμπια να παίρνει και δύο παίκτες ο Κινίδης. Έκλεψε. Για να δούμε, 2-2-3 τώρα έχουν επιστρέψει, έχουν πάρα πολύ καλές επιστροφές. Golden State, Βλάχος, ίσο που δεν είναι νέα προσθήκη, Μοσχάκης έχει κάτι στον πάγκο. Και ο Γιαννούση έχει κάτι ώρα. Για τα δεδομένα της πρώτης περίοδου, εν πάση περιπτώσει, θα σου πω ότι 14 δευτερόλεπτα. Κυβάνης. Θα το φανεπέντε ψηλά, δεν θα το προλάβει να δώσει το σκρίνι στην κρατή, όμως την μπάλα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο χρεωτικό που είναι Βλάχος, 7 δευτερόλεπτα. Σηκώνει το κάτω, στην πιάτρη, από πάρα πολύ μακριά, είναι άστοχο airball. Θα το Κυβάνη. Ήταν ένα μικρή άλλο ηρωικότατο play, που έμπαινε, δεν πήγε όμως. 22 δευτερόλεπτα τώρα, πρακτικά όλα για τους Golden State θα μείνουν 0,2. Κάπου εκεί, σε Άι για τους Bucks. Ας κολλήσει το ένα σουτάρι. Σε Άι πάει μέχρι μέσα. Νούμερο 7 κράτημα λέει ωραία, δύο βολές. Διαβάζουμε και χίλια εδώ πέρα που είμαστε στην απέναντι πλευρά για να δούμε τι έδωσε τώρα. Διαβάζουμε χίλια πίσω από την πλάτη. Έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. X-ray θα βγάλουμε στο τέλος. Στέλνει λοιπόν στις βολές. Για να δούμε αν θα μπορέσει να ξεκολλήσει τους Golden State από τους 14 πόντους. Πράγματι το κάνει έκοβο στην πρώτη 15-10. Συγκεκριμένα ομαδικά. Πάμε φόντερα στις ομάδες. Αυτός δεύτερη και σκόρη μπάουν και νους τους κόπηκε αλλά με φάρο τον Κλιβάνι ο οποίος διαφωνεί. Δεύτερο φάουλ του Κλιβάνι επικοινωνείται στον πάγκο των Brokers. Σειρά του Γιαννούση τώρα να πάει στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Θα μπει λέει στην παίκτη του πάγκο. Δώστε το στη βολή, καλύτερα να έχει μπει η δεύτερη βολή του Ρίκη και το συμπράγμα. Ένα ακόμα φάουλ έδωσε για το ίδιο outcome οι Brokers. Τη στιγμή της τώρα στο ένα δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα πέρα σε αστυπτική πίεση χρόνου του αντιπάλου. Δεν έχει κάποια τύχη. 16-10 τελικό σκορ πρώτη περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην έκβαση του ρυθμού. Έπειτα από το τελευταίο time out, ο ρυθμός των ομολογμένων έπεσε μερικώς. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι άκρως ενδιαφέρον στην πρεμιέρα της Master για τις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από την πρώτη περίοδου. Εγώ το 26 λέει ο Μαρμανόλης, αναφερόμενο στον παίκτη τον οποίο θα μαρκάρει, είναι Γιολβάνης. Έχει περάσει στο παρκέ για πρώτη φορά. Και ο Κολοκοτρώνης παρόν, έχοντας έτσι από τον πάγκο και έχοντας αποσπάσει τον πρώτο τίτλο στην χρονιά για τους Brokers στο Open MVP. Το Κιβάνης μέχρι μέσα με ένα running floater στο οποίο αρέσκεται ο Κολοκοτρώνης, είναι άσχοπος, το κύριο θα πάρει την μπάλα από τον καθένα που πήρε το rebound. Κιβάνης. Κόζης.
Δεκίρι ζήτησε και πήρε ο Sky. Δεκίρι δίνει το screen. Κόλλησε από τη γωνία στο για 3. Είναι άστοχος αμυντικό. Rebound, δόθηκε και επιθετικό τελείο πέρα από τον κόσμο. Πέρασε από δύο παίκτες των Brokers και στο τελικά. Δίτας, πολύ physical το παιχνίδι του σε αυτή τη φάση. Ρίκη σου για 3. Είναι άστοχος. Δεν είναι άνοιο της Αντιλιανακή και πριν πέρασε και αυτός εντός. Κάτω Σίμος Χάκης επίσης στον πάγκο των Brokers. Λιβάνης. Λάχος της έγινε και τελείω ένα jump shoot. Εστοχή 16-12. Πρώτος 4. Κύριε. Γύρισε τρίπλες. Ο Φίτσας. Να γυρίσει η Γκόζη τώρα. Λιβάνης. Κύριε από τη γωνία έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, ωραία πάνω στον Ρίκη και καλάθι από αυτόν. Πάσε να δώσει το χέρι στον Μπεκίνη, δεν ξέρω αν δεν κατάφερε. Βάλω αυτό το καλάθι, μπήκε 18-12. Βάνης. Λάχος προφρόντι τώρα. Έκανε μια προσπίση. Λοιπόν, την πάσα θα την αγγίνει στην γωνία. Στον Πεφιβάνη. Κάκης είναι στον Παρτιέσκη πια με δύο από μακριά, είναι άστοχος. Στον Πεφιβάνη. Ο Ρωμανόλης δεν είναι στην επαναφορά. Σκάι. Πεφιβάνη μέσα με το ένα χέρι, είναι άστοχος. Στον μυθικό ριβάνο τον Βλάχο. Στον Πεφιβάνη τώρα. Πεφιβάνη στον Τζόκερ. Λάχος. Κάνε μια προσπίση από τη γωνία και πάει μέχρι μέσα πετυχώντας την μπάλα, είναι άστοχος. Λιβάνης. Μπεκίρι τώρα. Σκάει στη γωνία. Και αυτός με μια έκρηξη ενέργειας και πάλι Μπεκίρι στο για 2 από μακριά θα το πάρει. Ο Ρονόλης δεν πήγε πάρα του. Το αφιερώνει στην κερκίδα. 4 άτομα από τα δεξιά μου και 2 από τα δεξιά μου. 20-12. 8 πόντους η Golden Steak. Λιβάνης θα τη βάζει. Ο Ρωμανόλης. Λάχος έχει βγει στη γωνία τώρα. Ο Ρωμανόλης για 3 απέναντι στο Γιολβάνη. Είναι άνθρωπος έρμπολ. Ωπα, ήταν παραθύρο να περάσει εκτός γηπέδου. Αυτό το παράθυρο χωράει εδώ πέρα να περάσει μπάλα. Άραγε. Νομίζω χωρούσε. Ναι, πρέπει να χωράει. Ο Κώδης περνάει στον πάγκο για να νούσει στη θέση αυτού. Μαθαίνεις κάτω στον πάγκο μαζί με τον Τρεγόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει play coach και απόψε. Βλέπει ο Junior από το παρόν ρόστερ, το αποφθηνό, την Golden State. Ε, κύριε. Αυτά τώρα δίνει το screen ο Σιάι και ο Γιαννούσης, έκτοχος. Το Χρήτσας, 22-12. Έτσι από το διπλό screen που πήρε. Κανονικό χυμί. Βέλεψε κανονικά. Χυμί κανονικά θα μπορούσε. Φερολίστηκε από τη Βάνηση. Βάνης πάει μέχρι μέσα, έκανε μια μεγρή βόλτα στο baseline, έκανε μια προσπίση τώρα ο Γιαννακίδης για 3 με ταμπλό έστωπο, μεγάλη ανάσα και τους Brokers. Το κολοκοτρόν 22-15. Είναι τη διαφορά στους 7. Εδώ δεν έχουμε φάουλ μέχρι στην δεύτερη περίοδο. Εγύρι. Ενώσεις. Ένα γυρίσει με το δεξί χέρι, είναι άστοχος, λάθος rebound. Μεγάλη πάσα, κολοκοτρόνης πάει μέχρι μέσα, αφήνοντας την μπάλα. Είναι άστοχος όμως. Ένα μακρινό σουτ, έτσι από για 2 πόντους λέει. Ωραία, από τον Καφρίτσα, 24-15. Βάλε. Μανώλης, βλάχος τώρα. Δεν θα περάσει μια πάσα, δεν θα καταφέρει, πέρασε εκτός από το δεξί χέρι του. Πάμε να δρώνει. Κύριε. Πήρε ο Γιάννης πολύ ψηλά, ένα Kylo βγήκε και έβαλε το καλάθι απέναντι στον Λάχος που τον βάλει πλάτη σε αυτόν, 26-15. Λιβάνης. Λάχος laser πάσα ωραία, πέρασε και με το ανάποδο, δηλαδή είναι άστοχος όμως ο... Λοκοτρώνης, βάλε και περάσει εκτός του Space και να έχει
μικρή αλλαγή Βλάχος και Κολοκοτρώνης στον πάγκο. Βλάχος και Μοσχάκης αντίστοιχα στις θέσεις τους. Και οργανώνει την επίθεση και λέει τον καθίστα να πάει στην γωνία. Ο οποίος πήγε και θα πάρει την μπάλα στις 45 μοίρες. Βρίσκεται ένα screen και πήγε να πάρει την μπάλα ο Γιαννούσης. Δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει από την πάσα του Σιάιν. Σιβάνης. Σιβάνης πρέπει να στείλει τον Γκάντα, στέκεται, δεν θα εκτελέσει την στρέψη μπάλα, λάθος. Σιάιν πήρε. Κύριε, πιάει με το ένα χέρι, είναι άστοχος, Γκάντας. Ψηλά θα πάρει το rebound, Μοσχάκης. Γιαννακίδης, Γκάντας τώρα και πάλι, Μοσχάκης. Έχει τις τρίπλες, Γιαννακίδης. Παυρογονόλης, σκάσει πάσα Γκάντας. Πέσει και πάλι στα 2 δευτερόλεπτα στο για 3, όπως και πάλι θα το πάρει, είναι άνθρωπος, κινήσει την μπάλα παρακαλώς. Και να μην περνήσω, θα μου ο χρόνος. Να μου δώσει κύριε τώρα. Τον Μουστάκη απέναντί της σταυρωτές, τον παίζει καλή άμυνα στο σπάνω του. Για δύο από μακριά, άστομα που καθίστηκε από την άλλη γωνία. Τώρα Γκάντας, η λατρέξη οργώνει το γήπεδο του Σανγκάρι, το τέλος του Σεάι, παίζει το παιχνίδι του. Μάλιστα, εκτός από τον Σεάι, έπειτα από καλή άμυνα. Βάνης, παραλύνω να χάσει ο Μαρμανόλης. Γκάντας. Άντως που εστέγει την κελή μακριά για δύο είναι άνθρωπος και άγει το rebound. Τρίτας. Τρίτας της σταυρωτές, πάει μέχρι μέσα. Στέγεται πήγε να κάνει μια πάσα, είναι αερίος, άλλαξε την απόφυσή του, η μπάλα χάθηκε. Ο Μπρομανόλης. Στην πάσα για να κύβεις προς την τώρα. Είναι μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα απέναντι σε τρεις παίκτες συνολικά, είναι άνθρωπος. Σε κολλή να μην υπάρχει ούτε ένα φάουλ, θα γίνει τώρα το πρώτο από τον Μουσάκη στον Καβίτα. Μόλις το πρώτο φάουλ έπειτα από 6,5 πλάσι λεπτά. 34 για να χειρολεκτήσουμε στη δεύτερη περίοδο. Κινήθηση και Ψαρόπουλος περνάνε εντός, να πάρει και δύο ώρα. Τι βλάχος στον παγκό. Στιάι. Είστε έχει αμειώσει ελάχιστα το σχήμα των μπρόζες. Το ρόμπλο στέλνει το rebound. Είναι μια περιστροφή. Θα την βγει από τον ήλιο. Στάκι. Και να κύβει. Και κινείδεις τώρα. Πάλι μου στάκι. Το ρόμπλο έκανε μια προσκλήση. Υπάρχει πόδι φόλτ τώρα από τον Γκάντα στον Τεχίρι. Ποιος θα γίνει για να το μαχαμπένε. Το μπήκε. Να κύρισε την επαναφορά. Ήταν δύο απανωτά φαούλ εκεί που δεν είχε γίνει ούτε ένα μέχρι πρότινος. Φαούλ τώρα και πάλι στον Χατζηγιαννακίδη στον Καθρίτσα. Θα τα κάνουν μαζεμένα τα φαούλ τους οι μπρόκερ. Το κύρισε την επαναφορά. Ενούσεις. Και να απελευθερωθεί, δεν το έκανε και δεν πήρε την μπάλα ο Μπεκίνης. Στα 10 δευτερόλεπτα, Μίσης. Γκάι στέκεται, Λιονβάνης από τις 45 μήνες είναι για 3. Ούτε τώρα ο πρόεδρος. Ειδικό ριμπάνο Γκάντας, Μοσχάκης. Μοσχάκης, τρίπλες, Ρόμπλος τώρα συγκρατεί. Γκάντας. Για να κύβει στα 4 δευτερόλεπτα, κάτω του πάει, πάει μέχρι μέσα, κόπηκε, αλλά με φάουλ για δύο πολλές που γεννήσε. Και
Χριστιάκη για νόση στον πάγκο. Κάτω στις βολές. Ακόμα στην πρώτη. 6-16. Δεύτερη έχουν για να γίνει, σμπρώχνει όμως την μπάλα και πάλι σε αυτόν. Χάγκης. Είμαστε στον Θερόπουλο στα 2-10 για τη λήξη. 6 δευτερόλεπτα τώρα σε κοινή της βρεθεί ελεύθερος στην περίμενη. Για 3-26-19 μια ακόμα τρίποντη βόμβα ξυπνάει τον πάγκο των Brokers και ρίχνει τη διαφορά στους 7 και πάλι. Το κύρι. Θέλω πόνι για την επίπτυση. Αλλάξαμε τον Γκόζι. Κύριοι, μέχρι μέσα είναι άστοχος, μόνο το ταμπλό. Time out, το έχουν καλέσει η Golden Stake. Σε αυτή τη φορά θα βρένει και περάσει εντός. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, 107 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση του πρώτου μισού στο κλειστό της 10, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο κλειστό της 10, 26-19 το σκορ. Επειδή από το time out που κάλεσαν οι Golden Stake, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μπροστά με 7 πόντους και ελέγχουν όσο επιτοπλίστων το ρυθμό και το σκορ του παιχνιδιού. Κυνήδη. Τρόπλος δίνει το screen. Κύριε παραμένει πάνω στον χειριστή, ο οποίος είναι και Κυνήδης αυτή τη φορά. Στον Γιανακίδης. Το ίδιο εκτελεί, είναι άστοχος κόντους, στέλνει σε μάχη με το γάτα, πήρε περιπάνω τελικά. Το αμυντικό. Βρένεις Γκόζης τώρα. Έχει πάσει τον Μπεκίνη δύσκολη. Θα κρατήσει αυτό και άστοχο. Κάνω στο rebound του Κυνήδης. Τρόπλος, 3 από τις 45 μίλες απέναντι σε άνεμο και καθίστε είναι άστοχος. Γκόζης στο rebound. Φίτσας. Έχει το 3 από τον Μαβένη. Γιωβάνης τώρα, έρχεται από τον Γκόζη του για 3, στάσταγος πάλι πρόεδρος, αμυντικό ριμπάντο στον Γκάτο, ο Στάκης. Θα είναι κέντρο στα 19. Παίρνει διπλό σκρίνι στον ίδιο παίκτη του Γιωβάνη, ο οποίος ακολουθεί να το μαρκάρει με κάποιο τρόπο. Κάνει μια βόλτα από την baseline ο Στάκης του για 3, στην κοινή της σηκώνοντας δύο παίκτες από τον Πάγκο, διπλό ριμπάντο στάστοχος του Γκρίνης και πάλι τον Γιανακίδης έκτα από μια προσπίση, μια διπλή. Είναι ένα μικρό 0-5 σερί. Ρίγει τη διαφορά από τους 10 στους 5 πόντους για τους Brokers. 26-21. Τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Όλη η επίθεση για το πρώτο μισό είναι για τους Golden Stake. Golden Stake ένα 2 Brokers. Πρεμιέρα στο κλειστό της 10. Πρώτη αγωνιστική μπροστά με 5-26-21. Τελευταία επίθεση. Ο Σάκης έκανε το φαουλ παίζοντας πάνω στον Μπεκίρι. Γκόζης στην επαναφορά για μία ακόμα φορά. Βρένης, μακρινό δίποντο είναι άστοχος τελικά, αμυντικό ριμπάουντ κάτω σε ένα δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα. Ωπα! Πάθα λίγο να μπει. Ένα απίστευτο καλάθι το οποίο θα είναι καρποτό μπορεί και για το πένα. Το επερχόμενο θα σου πέξει αλλά top 10. Ημίχρονο τελικό σκορ λοιπόν 26-21, σκορ θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτης περίοδου, είναι σκορ δεύτερης πρώτου μισού. Έχει πέσει λίγο το τέμπο από το πρώτη περίοδο, από τα 3-4 λεπτά που απέμεναν για τη λήξη αυτής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια του παιχνιδιού, για το τρίτο δεκάλεπτο. Τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι, μένει να το δούμε, μείνετε μαζί μας για να τα μάθουμε όλα. Οκ, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά ανανεωμένη με τη μουσική να παίζει. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στο κλειστό της 10. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Ήδη δεν έχουμε επιστρέψει. Να δούμε. Έχεις μουσική. Κάνετε κανένα copyright. Όλα έτοιμα λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδο σε ένα 0-5 σερί με ένα τρίποντο και ένα τρίποντο αντίστοιχα από τους Brokers. Έχει ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους από τους 10. Αυτό θα τώρα το πρώτο σούτ από τον Καφρίτσα. Κινήτη. Κινήτη Μωσάκης τώρα.
ψάχνει, ζητάει το screen, το πάρει, αλλά έχει συνεχίσει προς το πάρει, σου διατρίζει κάτω στην άσοχος. Κόρι Πάουντ από τον Πεκίνο που είχε να πρέπει. Κύριε, Καφρίζας τώρα στα 14 δευτερόλεπτα, σου διατρίζει Δρακόπουλος, έχει πατήσει Μαρκέ με την έναση του δεύτερου ημιχρόνου, είναι άσοχο, θα υπάρξει τζάμπολ. Είναι βλάχος από το παγκόσμιο με τόκερ. Τρεις απέναντι στον Βικίνη με άστοχος, στον μυστικό rebound από τον Βρένι, καθίστας τώρα. Μπρακόπουλος, Βικίνη από την γωνία. Δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής στο δεύτερο μήνυμα. Τις τρίπλες, τις σταυρωτές. Βικίνη, Γιαννούσης. Πολύ καλή άμυνα, πολύ καλά spacing μεταξύ των παιχτών των Brokers. Άστοχο το σούτ που πάρει και ελεύθερο δε από τον Βρένι. Κινίδης κάνει ένα μικρό ημικύκλιο, συνεχίζει την πορεία του από τα δεξιά, από τα αριστερά. Μάλλον Σουδιά 3, δεν θα το πάρει, μπερδεύτηκα λίγο λίγο. Είναι εξωτερικός παρατηρητής, είναι άστοχος ο γάτος με τον άποδο lay-up. Καφρίτας Καφρίτας επαγγεί το coach board, φαίνεται στον Βοσκάκη. Δεν γίνεται το power, δεν έπαιρνε το καλάθι στο Βοσκάρι εντός εισαγωγικών. Του ταυλό, Βοσκάκη. Πέρασε, παραδείγμα να πέσει, πέσει τελικά, έβγαλε την μπάσα όμως με αυτοθυσία του Δεκινίδη. Κινίδης Σαρόπουλος έκανε μια προσποίηση, παίρνει το σκέφτο τον Εγάτο, θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο για τρεις, είναι άσοχος. Μπάλα πήγε ακριβώς εκεί που ήταν ο Γιαννούσης. Δεκίνη μέσα, πάρα λίγο καλά και πάω, τέτοι πώς θα βάλει τον εαυτό του. Δικαιολογημένη αντίθεση, ήταν μια πολύ ωραία φάση. Εξακολούσε τους στέικ από τους 26 πόντους. Άστολος την πρώτη βουλία φωτήρας, ούτε τώρα θα έχουμε τον πρώτο πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Φτιάει, ετοιμάζεται να περάσει εντός. Το άστοχος Βικίνη και στη δεύτερη. Αντίστοιχο rebound κάτω. Βικίνη τώρα από αριστερά, μάθαμε τη διαφορά. Έπρεπε να φτάσω 19.5 λεπτά. Μάθω. Κάτω δίνει το screen. Σταρόπουλος. Κάτω θα πάρει μια πάσα. Δώσει τον Μοσχάκη. Ζάμψη είναι άστοχο. Πάσα ενδεχομένως θα προβληθούν για τον Μοσχάκη. In the first place. Θετικό rebound. Ούτε τώρα από τον Σταρόπουλος. Θετικό rebound και πάλι από τον Γάτο. Με προσοχή διστάζει για 3. Πάει μέχρι μέσα και κάνει βήματα. Η Άι περνάει εντός στη θέση του Μαυρένου. Ναι, παίξουμε με τρεις ψηλούς αυτή τη φορά. Με το Μαυρένου να είναι εντός η στέικ. Καθίζας. Deflection, καλή άμυνα από τον Γάτα, αστραφιέα τον εκδοστικά, ο Σκάκης. Σκάκης, συντάξτε πόσο φυσικά έχει πάει το παιχνίδι, δεν φαίνεται καν, πού έχει πάει μπάλα. Δύο παίκτες ο Καφρίτας, έσπρωξε την μπάλα εκεί που είναι ο Στάι. Στάι, καλά, είναι φάουλ. Στη φάση εμπνέει χειροκροτήματα, αργήσαμε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα να έχουμε πόντους ή ποντό στο παιχνίδι, στο δεύτερο μισό, αλλά μας επιβράβευσε για την αναμονή. Υπομονή είναι αντί των ισχυρών, λέγανε οι χειμωθρόμονοι. Διότι όπως μας πούμε, κυρίσαν και άπτεστα νέα ελληνικά. Άστο τον Σκάι, παρόλο αυτά στην βολή. Μας έτσι. Φέρνει το σκάι από τον Γάτο Μοσάκη, σου τζάτ. Τρεις από την κορυφή, είναι άστο τον Σκάι, το rebound.
Μαρτίνς ο οποίος είναι μέσα στο σλάλομ, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και βάζει το καλάθι. Μίλησα άλλαξε με τον Χατζηγιαννίδη και αυτός θα την πάρει την μπάλα. Μίλησε, πάει μέχρι μέσα, κόπησε από το ταμπλό. Ο κύριε μέσα καλή άμυνα τον ακολούθησε μέχρι το τελευταίο βήμα, μέχρι το τελευταίο release της μπάλας. Ο κύριε. Γιαννούσης τώρα, Γιαννούσης καναζήτησε για να βάλει μια λόμπα, ο Γιαννούσης δεν κατάφερε να πιάσει την καθούτσα και Κινίδης. Στη γωνία του Γιαννακίδης χέρι με χέρι από τον Γάντα στον Κινίδη, πίσω του δίνει ξανά ένα screen με Γιαννακίδης στον όχλος τώρα. Γάντος. Γάντος με τη μέσα κέρδισε το φάλο του Στεάι, έχει την εντύπωση. Ναι. Από τον Σκάι. 1-2 ομαδικά. Συνήθισε στην επαναφορά. Κάτος. Μέχρι μέσα κόπηκε εντυπωσιακότατα από το Στεάι ο Κολοκοτρώνης, Πετήρη. Σύντασε τριγωνάκι, πέρασε άμυνα και επίδυσε στην ίδια φάση από το Στέικ. 32-21 και φορά φτάνει η Ψήφια. Τιμή και πάλι με άκρους εντυπωσιακό τρόπο για μία ακόμα φορά. Λάχος. Ο Λάκος πάει μέχρι μέσα τώρα με ανάποδο, λέει από Λάκος. Όχι που δεχτώ να τελειώσει. Γκάι. Καθρίτσας. Γάλλη πάση του Ερβάνης έρχεται. Δεν θα έχουμε και συγκροτήσει για 3. Ούτε τώρα. Θα κάνει και το φαουλ, παίρνει το πάρα στον αντίπαλο. Βροντώνει ενώ υπάρχει αντίρρηση στο Χατζηγιαννίδη που φτάσει στο Παλαιοκουμπότη. Για να πιέζει τη συνείδηση. Πάσα από την κορυφή τώρα πάει μέχρι μέσα από το χερδάκι. Είναι άσο από το μπλό με την κόρη πάλι μέσα. Θέλει να έχουν κάνει τη συγκέντρωσή τους κάνοντας δύο lay-up για να σκάει η πρώτη σκαστή πάσα και ο Στεάι στο καθίτα. Ίσως εμείς τώρα πέρασε την πλάτη της άμυνας, είναι άσο από το κόρη μπάλ με κύριε κόπηκε από τον γάτο. Τον κοιτρώνεις. Στη γωνία το Χλιβάνης, Κολοκοτρώνης και πάλι. Λάχος. Για τρεις χαλαμπάκια από τον Γιαννούση. Το οποίο... Δούλεψε. Κύριε τώρα θα πιάσει μπάλα. Τώρα θα πιάσει μετρά ο χρόνος. Γιωβάνης. Στάει ο Γιαννούσης, αλλά δεν θα πάρει, παίζοντας καλή άμυνα ο Γάλλος πάνω σε αυτόν. 32-21. Κάνουν τους πρώτους, πρώτη την πρώτη και την τρίτη περίοδο ακόμα, καθίστας. Πάσα η οποία δεν θα περάσει αχέρια στον FBI, δεν κατάφερε να σκεφτήσει ο ψηλός των συγγνώματων. Κιβάνι τώρα. Κιβάνι μέχρι μέσα από το ύψος των ελευθέρων βολών, λίγο πιο μπροστά, είναι άστοχο στο αμυντικό rebound.
Ευαγγέλης, λέει ο Προκόπουλος, σε παίζει του λάθος πάσα στον Μπεκίνη τώρα. Προκρόνης. Γράτος. Θα το πάει μέχρι μέσα, κόβεται από τον Σάιτζιν. Χωρί μπάντα να το βράβω και επιτέλους. Επιτέλους πρώτη πόντι στην τρίτη περίοδο. Οι Μπρόκερς, οι οποίοι ρίχνουν τη διαφορά στους 9 πόντους και παίρνουν time-out βρίσκοντας βρισκόμενοι μπροστά με 9 πόντους στον Εστέικ. Όλες οι ελέγχοντες του παιχνιδιού έχουν σε πολύ λίγο για τα 3-5 απομένουν για την τρίτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά, 3-5 απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου. Golden State κάλεσαν time out, πρόλαβα να το πάρουνε. Λίγο ακόμα να αργούσε να δοθεί το όχι από την γραμματεία. Δεν θα είχαν προλάβει, είτε άιφ. Ωραία, πάει στο Μπεκίνι με ανάποδο, λέει, πάει στο κορυφαίο rebound. Ενώ θα γυρίσει και αυτός με ένα δεξί του 360, άστοχο και αυτός. Μίλης. Μίλης έχει ζητήσει την μπάλα από τον Βλάχο, τώρα θα πάρει. Τη γωνία, από τη γωνία πάει μέχρι μέσα ο Χρονοτρόνης, πετσάει την μπάλα και είναι έστοχος. 32-25, οκ. 0-4 σερί, έτσι όπως ξεκίνησαν την πρώτη περίοδο το παιχνίδι τη βραδιά. Οι Brokers έτσι και τώρα ρίχνουν τη διαφορά στους 7 πόντους από τους 11. Βετήρι. Ατρίτας τώρα. Διάει στην κορυφή, από την κορυφή ζούς για 3. Άστοχος με ταμπλό, κλειμάνει στο rebound. Για να δούμε. Κάτι καλό πάει να γίνει για τους Brokers. Κάνει μια βόλτα, κρατεί την μπάλα, δεν υπάρχει στο Βλάχο τώρα ο Χριστιανογίδης. Σεβάνης. Δεν πάει μέχρι μέσα από τη γωνία για 3. Έστοχο! Το Χατζηγιαννακίδη! Όλο ένα και αυξάνεται το σερί των Brokers. 0-7 πλέον. Μια περίοδο που βιάστηκαν σχεδόν 7 αγωνιστικά λεπτά για να σκοράρουνε. Με κύριε, στην Τζατρίχη εμφάνισε την κρίσιμη ώρα. Δεν μιλάει ούτε τώρα. Αφήνονται σαν ακόμα τρίποντο με διπλή αναπήρηση στην κορυφή της Στεφάνης. 32-28. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο, ακόμα και στον πόντο σε περίπτωση που σκοράρουνε με 3 οι Brokers. Γινίδης. Αγιανακίδης τώρα. Λιβάνης. Φαίνεται τότε ο δίπλος. Καστή πάσα υπέροχη, έκανε μια προσπίση αχρίαστη όμως υπέροχη ο Αγιανακίδης. Για 3 άστοχος λήξη του χρόνου ο Λιβάνης δίσταστε κάνοντας τη ρακέτα. Να κάνει να βάλει το καλά χωρίς προσποίηση ο Κρόνης χάρουμε το λάθη. Ένα λεπτό ακόμα χάθηκε η επίδυση. Είχε η άμυνα και τις πρόκειες είναι ακόμα φορά λάθος όμως τώρα από τα διαρκή βήματα. Δεν φτάσει λέει άμυνα να κάνει κάποιες κάποια λαθάκια όπως τώρα βήματα όπως προηγουμένως με την προσποίηση που δεν χρειαζότανε οι Brokers. Παρ' όλα αυτά έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. 0-7 σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν μπει 32 και 28 πόντι αντίστοιχα σχεδόν σε 30 αγωνιστικά λεπτά. Σταθερή πόντι σίγουρα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γενικά όταν η διαφορά δεν έχει πάει πάνω από τους 11 πόντους. Για 3 άστοχος έρμπολ. Ο Γιολβάνης επιθετικό rebound γκόντζης και θα αφήσει πρώτα τον όχι άστοχος. Βλάχος μεγάλη πάση φορά δεν θα περάσει στον Γιολβάνη. Σιγκύρι, μέσα στο στέκι δε τελεί έχει κερδίσει φόρ για 2 βολές. Σκούκαρε λοιπόν πολύ απλά πάνω στον Βλάχο. Κύριε στις βολές. Άστοχος στις βολές. Κύριε Άστοχος στις δεύτερη μπάλα έφτασε κοντά στο να μπήκε στις δύο βολές. Πολύ δύο βολές μετήρισε καμία. Τελευταία επίθεση λοιπόν, σβήνει το χρονόμετρο όλα τα εναπομείνοντα 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών για τους Brokers. Μέχρι το πόλο αυτό έχει περάσει μια δεκαετία. Τι κινείδη. Κάνει το χρόνο 12 πλέον, τον ξανακοιτάει 10 πλέον. Λάμπη θα ανεβαίνει πλάγια να δώσει το screen. Το παίρνει τη κινείδη στη γωνία, έκανε μια προσπίση, έκανε βήματα. Το κεφάλι.
Ντέβιτ, έχει φτάσει να κάνει πολύ γρήγορο στη Άι. Κατεβάζει ο Ρογόνι, το γήπεδο, Γιολβάνι στη Γιά. Τρίτσα, αυτό το βόμβα, η μπάλα παραλίγο να περάσει και πάλι στο γήπεδο. Είναι στα 2, στο παράθυρο. 32-28 λοιπόν, στο σπορτσίν περίοδου. Θα μπορούσε να είναι, όπως είπαμε, σκορ πρώτη στο σκορ δεύτερη, θα μπορούσε να είναι σκορ δεύτερη στο σκορ τρίτη. Αντίστοιχα, τελευταίο δεκάλεπτο όλα εκεί θα κρυφθούν. Οι Brokers είναι κοντά. Είναι κοντά, κάνουν πράγματα σωστά. Δεν θέλω να επαναφέρουν και είναι οι Golden State οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 32 πόντους εδώ και αρκετή ώρα πλέον. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Οκ, λοιπόν, για μία ακόμα φορά επιστροφή στην αναμέτρηση 32-28. Το σκορ 1 στα 20 τρίποντα για Golden State και 3 στα 21 για τους Brokers. Προσπάθειες για 3 πόντους δεν είναι το μέρος καμίας από τις δύο ομάδες. Έναρξη τέταρτης περίοδου, παρόλα αυτά, βρήκαμε εκείνη και στις ομάδες. Δετήρης, ένα παιχνίδι που κάτι μου λέει ότι θα κρυφτεί λεπτομέρειες, Γιωβάνης. Και πάλι, η προσφυγή από τον Γκόντζι, έχει βρεθεί ελεύθερος για μακρινό δίποντο, είναι άστοχο το καθίστρο στον Μπρόκ. Μπάλα, ο Βλάχος εκεί που είναι συμπαίκτης του, αλλά είναι και ο Γκόντζις, κλέβει την παράσταση και την μπάλα και την κατοχή. Γιωβάνης. Καλή άμυνα του Μπεζεβάη, θα γυρίσει με ένα 360 με τα μπλό, είναι άστοχο και πάλι. Μετρώνεις. Στη γωνία Μπεζεβάης, τώρα Βλάχος. Παίρνει μια προσποίηση από τη γωνία και την είδηση για 3 με μεγάλη καμπύλη άστοχος στο εγκαθόν του rebound. Λιμπάνης σε παίρνει μια πάσα. Με πήρε από τη γωνία. Παίρνει μια προσποίηση, πάει τα 4 βήματα για μία ακόμα φορά. Μία ακόμα φορά το ίδιο λάθος που έχουμε δει. Και στη λήξη της τρίτης περίοδου. Καλή σφορά στο παιχνίδι. Κυρίως από την πλευρά των Brokers. Αυτή μιλάμε για λάθη 10 και 11 για State του Brokers αντίστοιχα. Λογοδρόμι. Λογοδρόμι παίρνει το screen. Deflection από τον SA, η μπάλα πάει στο Βλάχο παραλωτά. Βλάχος παίρνει το screen από τον Χατζιάννα Κίδη. Κλειβάνης. Πάει μέσα στη ρακέτα, έχει τραβήξει, παίρνει πάνω του 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει το φάουλ, στεάει, έκανε στον Τροκοτρώνη. Συνήθεις. Βλάχος. Λιβάνης τώρα, Λιβάνης πάει μέχρι μέσα, πετάει την μπάλα με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο, είναι άσχημα, στεάει τον rebound. Γκάις δίπλα πίσω την πλάτη, μεγάλη πάσα προωθημένη. Για το 4-28 σε κολλάμε με εμφαντικό τρόπο, με άμεση σύνδεση άμυνας και επίθεσης η στέικα από τους 32 πόντους. Καθίζουν ήδη δικαίωμα για μία ακόμα βολή, στην οποία θα εκτελέσει αμέσως. Μια άστομος βλάχος περιβάλλον. 3 στις 12 πλέον για Golden State, 3 στις 8 οι βολές για Brokers. Συγκινήτης. Μίλησε με ευθεία τον Χατζιάννα Κίδη. Συγκρατεί στη γωνία ο Τρόνης. Στη γωνία πάει μέχρι μέσα. Χατζιάννα Κίδης, Βλάχος, για 3. Είναι άστοχος, συγκινήτης, επίσης, χωρί bounce. Βλάχος, με τα running shoulder, με τα blow είναι φτώχος. Κάτα χείρο του Τούμπορος από τον πάγκο. Του. 34-30. Τράι. Τρίπλες ξύχνες. Τράι είναι στο γήπεδο του Τράι και απόψε. Γανούσης. Γυρίσει με το δεξί. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάνο από τον Λεβεντρόνι. Λιβάνι. Λάχος τώρα. Τη γωνία του Τιμίδη. Πήρε και πάλι από τον Λογοτρόνη. Λάθος πάει, λάθος όμως έχασε μέσα το χέρι του, περνάει από δύο πέτρες και πάει μέχρι μέσα πιάει καλά και φάουλ για μία ακόμα φορά. 36-30 statement καλά και το στεάει. Δίνει σε άμυνα, δίνει σε επίθεση. Πολύ εργαλείο, καλά το έχει δει το παρατσούκλι.
Τον Τρόνις. Τον Τρόνις.
τον απάντησε την baseline. Ένα τρία ομαδικά, 4-31 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Γκόζης, για νόσης και πάλι 45 μοίρες στις άλλες 45. Για δύο καθίσματα είναι άτομο, θα μάθει στον Πετσίρι. Μόλις περάσει εκτός. Κιτσινίδης. Δεν είναι στον Κοκοτρώνη. Κοκοτρώνης παίζει καλή άμυνα, καθίσμα πάνω του. Λιβάνης, έμεινε μέσα, φάουλ από τον Γκόζη. Λιβάνης. Κινίδης πήρε από τον Κοκοτρώνη, στέκεται και εκτελεί, είναι άσχημος και δυναμικό Λιβάνης του Φιάι. Φιάι. Μόλι το κύπελο σε μία ακόμα φορά καθίστα. Με κύριε Γιαννούση τώρα σε πια 39-33. Μιλάει και δείχνει ώρα, είναι αυτός που θα πετάξει το τρίποντο. 2-24 για τους Golden State, μόλις το δεύτερο τρίποντο. Μιας πολύ φίλης της ομάδας και στο τρίποντο. Λιγώντας το σε πια 3, αν είναι δυνατόν την πήγε να μπει. Την κινήθησε και ρίξε το φάουλ για δύο βολές από τον Μπικίρι. Έχουν έρθει παίκτες για το επόμενο παιχνίδι της βραδιάς, το οποίο αναμένεται φωτιά πραγματικά. Little Pickles και Manchester United. Η τρίτη 39-34. Εκεί. Οπ. Γραφτεί την μπάλα παραλίγο να χάσει. Στην τιμή της ανοιχτή για να πιέσει. Γκόζης. Εκείνη. Πάρει πολλά λεπτά στην περιοχή. Έχει κουραστεί και αυτός πολύ. Γκόζης έκανε μια προσπίση. Λαμβάνοντας από τον Καφρίτσα και κέρδισε το φάουλ από τον Καλοκοτρώνη. Γκάι θα βγάλει το πάση στον Γκόζη τελικά να τζάμψει το παστόν έστωχο! 41-35, 3 λεπτά ακόμα. Έχουν χάσει και τις δύο φορές που έχουν αναμετρηθεί με τους Brokers. Οι Lefteks για 3 τώρα, άστοχο και πάλι για 3 φορές και πάλι τον Κολοκοτρώνη. Και τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει έχουν χάσει λοιπόν οι Golden State. Στο 6-3. 54-55. Δεν έχει πάει πολύ ψηλά το σκορ για τα παιχνίδια. Το δείτε τώρα. Χαμηλό σκορ. Άσο από το παιχνίδι στην πρώτη. Δεύτερη. Όποιος το έπαιξε, άντερ. Και καλά. Μάλλον τα κονόμισε. Έστοχος. Κοροτρώνης. Δεύτερη τη φωλή. 41-37. Πλησιάζει η Μπρόκερ. Για να δούμε αν έχουν αυτό το κάτι παραπάνω.
δεν μπορεί να κάνει το σχηματισμό, παίζουμε πάντα υπεύθυνα και με την Όβιβετ. Χορηγό μας, μεγάλο χορηγό για την φετινή σεζόν. Μπεκίρι, σε πια τρεις πήρα τον Καφρίζα που είναι στην γωνία. Πιστευτικό rebound προς Τεάι. Συγκληρωμένο φάουλ. Θα το έχει στον Ψαρόπουλο. Βολές λοιπόν. Γύρισε και μέσα, παίρνει και δύο παίκτες, είναι άνθρωπος, θα με πω λιμπάνω τον Σαραμπουλό. Συνήθεις. Για τρεις, την μπάλα μπήκε, ξαναμπήκε, 42 όλα. Ένα και 45 τη λήξη. Πάμε για τελική ευθεία σιγά σιγά το παιχνίδι. Ομυρικό πλέον στην πρεμιέρα της Μάστερ. Θεάι, από εδώ και πέρα κάθε λεπτομέρεια μετράει. Καφρίτσας, αίσιος μετράει, από εδώ και πέρα περισσότερο. Εδώ στην το screen πάει αντίθετα από αυτό ο Καφρίτσας. Πάει και βρεθεί στη γωνία ελεύθερος του Θεάι, δεν πήρε σου για 3. Σε έστω πάνω από το κύριε! Πάνε 45-42. Τα σουτ μπαίνουν την ώρα που μετράει περισσότερο. Και δύο ομάδες, κολοκτρώνεις. Παίρνει να σκέφτω τον Γκάτο, πάει μόνο μέχρι μέσα, βγήκε ρήγμα, καίκρασε όμως την μπάλα. Φιάει, Καφρίτσας, και μέσα αφήνει την μπάλα. Σόκαλα, στη 40 καταδιά, time out. Έχω καλέσει η δικαίωση, brokers, ακούστε τους πανηγυρισμούς, κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς, νιώστε τους πανηγυρισμούς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν έπειτα από το time out που κάλεσαν οι brokers. 1 και 8 για τη λήξη. Με deficit 8 πόντ, 5 πόντων. Sorry. Συσνίδης, σουτ για 3, είναι άνθρωπος. Μουσικό ριβάνο τον Κότζι. 5 πόντοι μπροστά. Πίσω το 1 και 8. Βέβαια, το κύρι. Δεν ξέρω το πάνω στον πάγκο. Παρακόμπλος για φάμε. Πάμε σε 6 λέει επίσης. Το κύρι παίζει με το χρόνο και πολύ καλά κάνει για νούσεις. Για 3, τάστοχος, αμυντικό rebound από τον Τζιβάνι. Τζιβάνις. Μέσα κόπηξε, αναχαιτήθηκε μάλλον η προσπάθειά του, αλλά με φάλο από τον... Θεάι. Αρχίσαμε και τέτοια, οκ, πριν τη βάλει. Θα την έξω εδώ. Αυτό είναι πρώτη πολύ. 47-43, ακριβώς 30 δευτερόλεπτα. Λίξη. Βάλεις είναι άνθρωπος, επειδή σκόρει μπάουντ όμως. Τον Ζαρόπουλο. Κινίδης. Λάθος πάσα. Τεάι, πήρε τον Καφρίτσα και σφάλτορα τον Τζιβάνι. Τώρα που φέρει τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα από τους brokers, οι οποίοι έφταναν πάρα πολύ κοντά για μία ακόμα φορά. Αν δεν φαίνεται και στη λήξη, έχουν το κάτι παραπάνω. Αυτοί χρειάζονταν το αυτό κάτι που θα ήθελαν για να κερδίσουν την πρεμιέρα. Άμα
αυτό. Δεν κατάφερε να πετάξει την μπάλα στον αντίπαλό του. 21,1 για την έξι. Half and short τώρα στον πάγκο των Essay. Από την καθυμένη στον πάγκο του Brokers. Τράι, μπορεί να το φάλω. Φωνάζει κάποιος από τους Steak, πράγματι δεν κάνουν φόλου στην Γιμήδη στο Διάστη 3. Είναι άσοδος, Σκάι, το rebound, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, τέλος. Με νίκη, ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της Επόλου Steak από την νίκη που έχουν κάνει με το χαμηλότερο ενεργητικό 49-43 πιο χαμηλό και από το 43-52 που είχαν νικήσει πάλι εδώ πέρα τέλη 23 τους Σαλονίκ στο ίδιο γήπεδο. Χάνει φουλ παιχνίδι και μας περιμένει ένα ακόμα παιχνίδι φωτιά στο αμέσως επόμενο, αλλά το σκεφτούμενο από εδώ πέρα στην 10, Manchester United εναντίον Αχίαλος Legends. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κάπου εδώ πέρα σας καληνυχτίζουμε για το πρώτο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το καινούριο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Ευχαριστούμε που είστε στο μαζί μας για μία ακόμα φορά. Γεια σας!